τη Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, είναι πλέον ορατή στο διεθνή επενδυτικό χάρτη. Υποθέτω κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας. Μπορούμε να φέρουμε στην περιοχή ξένα κεφάλαια προς όφελος της οικονομίας, προς όφελος της απασχόλησης. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι ούτε παροδικό, ούτε μεμονωμένο, μια, ξέρετε, επενδυτική φούσκα ενός καιροσκοπικού real estate που την επόμενη μέρα μπορεί να μας βρει πολύ χειρότερα από ό,τι είμαστε σήμερα. Πρέπει όμως να επεκταθεί παντού σε όλη την επικράτεια και με την αξιοποίηση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος των κάθε περιοχών της πατρίδας μας, της χώρας μας. Αυτό σημαίνει όμως πως χρειαζόμαστε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, εξυγχρονισμό των δικτύων, αναβάθμιση ποιότητας ζωής, οικονομική και πολιτική σταθερότητα, κυρίως το τελευταίο. Και όλα αυτά βέβαια με τη συμμετοχή όλων ημών, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίλησα προηγουμένως για τις υποδομές, είμαι ίσως λίγο και μονικό σε αυτό το κομμάτι. Τα οράματά μας πάντα περνάνε μέσα από τις υποδομές. Και η στέρηση στον τομέα αυτό πιστεύω ότι είναι παραλυτική. Βλέπουμε εξαιρετική ικανοποίηση πως αυτό αλλάζει, αλλά δυστυχώς με υστέρηση και σε μεγάλο βαθμό χωρίς εμπροστοβαρείς επιλογές. Η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα, ξέρετε, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφώσει έναν μόνο πόλο ανάπτυξης, αυτό της Αθήνας. Εμείς αγωνιζόμαστε και οφείλω να πω σε συνεργασία με πολλούς φορείς και κυρίως με την κυβέρνηση στη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά με αυτήν.